Κυρίες και φίλοι κροατές, καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ, σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί να κάνουμε και την σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή παρέα. Μείνετε λοιπόν στη συντροφιά μας και για ό,τι θέλετε μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε. 210-4118-602, 210-4118-640, πάντοτε στη διάθεσή σας η τηλεφωνική μας αριθμή και όπου γης papakihotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι ακροατές, πως η πατρίδα μας έχει απίστευτους θησαυρούς. Όπου και αν βρεθείς, όπου και αν ταξιδέψεις, κοντά ή μακριά στις μεγάλες πόλεις, στα νησιά, στην ηπειρωτική Ελλάδα, παντού υπάρχει κάτι υπέροχο και μοναδικό. Και δεν το λέμε γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας, γιατί πιστεύουμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και στον λαό τον πολυβασανισμένο και ένδοξο. Το λέμε γιατί είναι πέρα για πέρα αληθινό. Όπου και αν πάμε, κάτι θα βρούμε να μας συγκινήσει και να μας συναρπάσει. Πραγματικά λοιπόν η Ελλάδα έχει τα πάντα. Και επειδή τους θερινούς μήνες όλοι λίγο πολύ κάπου θέλουν να πάνε, θα πρέπει κατά την περίοδο των διακοπών να μην έχουμε διακοπή στην πνευματική μας ζωή. Να αναζητούμε εκτός από τις ομορφιές του φυσικού τοπίου, εκτός από τις χάρες του καλοκαιριού, εκτός από την ξεκούραση του σώματος, να αναζητούμε την γαλήνη και την ωφέλεια της ψυχής. Και σε αυτό πάλι βοηθάει η πατρίδα μας, γιατί όπου και αν βρεθούμε, υπάρχει κάτι πολύ ευλογημένο που μπορεί να συνδυαστεί με την ομορφιά του τοπίου και τις χάρες της εποχής και να κάνει τις διακοπές μας πραγματικά ουσιαστικές. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στην πανέμορφη Χίο, σε αυτό το όμορφο νησί του Αιγαίου μας που έχει μουκολίγες χάρες. Πόσοι έχετε βρεθεί από εσάς, δεν το ξέρουμε, όμως σίγουρα σήμερα το ταξίδι θα είναι για όλους, νοερό και ραδιοφωνικό. Θα κάνουμε στάση στην πανέμορφη νέα μονή της Χίου, σε ένα παλιό ιστορικό μοναστήρι που ιδρύθηκε το 1042. Βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, σε οδική απόσταση 12 χιλιόμετρων από την πόλη της Χίου. 670 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε μια κοιλάδα του νότιου προβάτιου όρους, στην Προβατά. Εκεί είναι αυτή η πανέμορφη πευκόφυτη περιοχή, όπου αναγεννάται το δάσος που καταστράφηκε πριν από χρόνια με αυτήν την φρικτή πυρκαγιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει η νέα μονή. Και θα έχουμε την ευκαιρία κι εμείς να φτάσουμε εκεί, ακούγοντας σήμερα την Ελένη Μπιλιάλη, τον Δημήτρη Καράλη, που ήταν αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Χίου το 2016, την Άννα Μισαηλίδου, αρχαιολόγο, την Μαρία Γιατράκου, διδάκτορα της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Ιερομόναχο Αθανάσιο, ηγούμενο της Ιεράς Κήτης των Αγίων Πατέρων, και τον Ιερομόναχο Διονύσιο, ηγούμενο της Νέας Μονής Χίου. Εκεί λοιπόν θα βρεθούμε μαζί με την Ελένη Μπιλιάλη, την δημοσιογράφο που έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση, και την σκηνοθεσία είχε ο Κώστας Παπαδήμας, σε αυτήν την πολύ όμορφη και αξιόλογη προσπάθεια που έγινε πριν από μερικά χρόνια στην κρατική τηλεόραση Φωτεινά Μονοπάτια. Ελάτε λοιπόν να φτάσουμε σήμερα κι εμείς εκεί, στη νέα μονή της Χίου. Την αποκαλούν Αγιονύση του Αιγαίου. Στη Χίου περιμένουν τον επισκέπτη βυζαντινά μνημεία παντού. Πάμπολες εκκλησίες και μοναστήρια, δημιουργήματα πίστης και καλλιτεχνικής σοφίας. Τα μεσαιωνικά καστροχώρια, όπως τα Μεστά, ο οικισμός του Ανάβατου, σκαρφαλωμένος στην κόψη ενός θεόρα του βράχου, προκαλούν βέος και μια νοσταλγία του παρελθόντος. Χίος
είναι ένας τόπος αυθεντικός. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Έχει περίπου 50.000 κατοίκους και είναι ένα νησί που προσφέρει πολλά σημεία ενδιαφέροντος για να επισκεφθεί κανείς, αλλά και αρκετές δραστηριότητες που μπορεί κανείς να κάνει στις μέρες που θα μείνει στο νησί. Σαν αυτές τις δραστηριότητες θα ήθελα να αναφέρω τις θαλάσσιες δραστηριότητες, την πεζοπορία και να επισκεφθεί μέρη όπως τα μεσαιωνικά χωριά που είναι στο νότιο τμήμα του νησιού, τα Μεστά, που είναι το πιο γνωστό χωριό της περιοχής, το Πυργί με τα χαρακτηριστικά ξυστά. Μπορεί να ζήσει κανείς την καλλιέργεια της Μαστίχας και να επισκεφθεί το Μουσείο της Μαστίχας, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί πρόσφατα και γνωρίζει μια εξαιρετική αποδοχή από τον κόσμο. Η Μαστίχα, το μοναδικό στον κόσμο αυτό φυσικό προϊόν, είναι πια συνώνυμο με τυχείο. Η καλλιέργεια και η συγκομιδή της στα μαστιχοχώρια της Νότιας Χίου γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αιώνες τώρα. Το πιο γνωστό προϊόν της Χίου και το πιο χαρακτηριστικό είναι η μαστίχα. Η καλλιέργεια της μαστίχας προστατεύεται από την Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO και για το νότιο τμήμα του νησιού που γίνεται η καλλιέργεια είναι πραγματικά πλήρως ενταγμένη μέσα στον τρόπο ζωής των κατοίκων και είναι η πιο σημαντική περιουσία τους. Έχει μια πλούσια παράδοση όσον αφορά τα θρησκευτικά σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να επισκεφθεί κανείς και βρίσκονται μάλιστα τα περισσότερα και εν λειτουργία, με πλέον αξιόλογη βεβαίως τη Νέα Μονή που είναι και μνημείο UNESCO. Από τα βυζαντινά μνημεία που έχουν διασωθεί ως σήμερα στην Ελλάδα, η Νέα Μονή Χίου κατέχει μια ξεχωριστή θέση τόσο για την τέχνη της, όσο και για την άμεση σχέση της με την Κωνσταντινούπολη και την Αυτοκρατορική Αυλή. Είναι ένα ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο που έζησε όλες τις δραματικές στιγμές της Χίου. Κράτησε ζωντανή την πνευματική και την καλλιτεχνική της ακτινοβολία. Το μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής, το επιφανέστερο μνημείο των μεσαιωνικών χρόνων στη Χίο, ιδρύθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα με αυτοκρατορική χορηγία. Η Νέα Μονή βρίσκεται περίπου στο κέντρο της Χίου, στην πλαγιά του όρους Προβατάς, και κατέχει μια έκταση γύρω στα 17.000 τετραγωνικά μέτρα. Ήδη από την ίδρυσή της η Νέα Μονή ήταν ένα μοναστήρι πλούσιο και πρικισμένο με πάρα πολλά κτήματα. Συνέχισε να είναι το ίδιο και κατά τη διάρκεια της γενοτοκρατίας, η οποία ξεκινάει στη Χίο το 1346 και σταματάει το 1566, αλλά κατά τη διάρκεια και της Οθωμανικής κατοχής μετά το 1566. Σύμφωνα με τους περιήγητες που επισκέφτηκαν τη Νέα Μονή το 17ο και 18ο αιώνα, τόσο από τις περιγραφές τους όσο και από τα σκαρυφήματα που συνοδεύουν τις περιγραφές τους, η Νέα Μονή είχε τη μορφή ενός μικρού τυχισμένου χωριού. Το πρώτο πλήγμα φαίνεται ότι επέφερε στο μοναστήρι η σφαγή του 1822 με τις λαιλασίες που τη συνόδευσαν. Το δεύτερο μεγαλύτερο και τελειωτικό ήταν ο σεισμός του 1881, κατά τον οποίο κατέρευσε και μεγάλο τμήμα του Καθολικού, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των κελιών, όπως και δηλαδή, το σημείο εδώ που βρισκόμαστε, είναι ένα από τα τμήματα που έχει υποστεί καταστροφή από το σεισμό. Το μοναστήρι είχε ξεκινήσει ως μία ανδρική μονή και έτσι παρέμεινε μέχρι και το 1946 περίπου,
Οπότε για ένα διάστημα εγκαταλείφθηκε και με πρωτοβουλία της Μητρόπολης Χίου, νομίζω γύρω στο 1950, εγκαταστάθηκε εδώ ένας όμιλος από μοναχές και τότε μετατράπηκε σε γυναικεία μονή. Για το κτηριακό συγκρότημα της Μονής, τι μπορούμε να πούμε? Η Νέα Μονή ακολουθεί το τυπικό σχέδιο των μονών της μέσης βυζαντινής περίοδου. Δηλαδή, περιβάλλεται από έναν πέτρινο περίβολο και στο βόρειο-δυτικό άκρο, ενωμένος με τον περίβολο, υπάρχει ο πύργος της Μονής, που σήμερα δυστυχώς είναι ερυπωμένος. Στο κέντρο του περιβόλου βρίσκεται το σημαντικότερο κτίριο της Μονής, το καθολικό, η εκκλησία. Σε πολύ μικρή απόσταση από την εκκλησία, όπως είναι και το σύνηθες, βρίσκεται η τράπεζα. Είναι το κτίριο όπου συγκεντρώνονταν οι μοναχοί μετά από κάθε λειτουργία για να γευματίσουν. Είναι ένα απόσπαστο τμήμα του τυπικού της λειτουργίας. Στα 15 μέτρα σχεδόν από το καθολικό είναι η κινστέρνα, η δεξαμενή όπου συγκεντρώνονταν τα νερά της βροχής και τα χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες του μοναστηριού. Έχουμε δύο παρεκκλήσια, τα οποία είναι ο Τίμιος Σταυρός στην είσοδο και ο Άγιος Παντελεήμονας. Το αρχονταρίκι, που είναι ο χώρος όπου υποδέχονται οι μοναχοί τους επισκέπτες. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά κελιά που περιβάλλουν το καθολικό. Κάποια από αυτά έχουν αναστηλωθεί πρόσφατα. Ένα από αυτά αναστηλώθηκε και χρησιμοποιείται ως μουσείο, στεγάζει τη μουσιακή συλλογή με τα κειμήλια της Νέας Μονής. Κάποια άλλα βρίσκονται καταχωσμένα και κάποια σε ερυπιώδη κατάσταση μετά από το σεισμό του 1881. Κυρία Γιατράκου, η Νέα Μονή Χίου όπου βρισκόμαστε υπήρξε ένα αυτοκρατορικό μοναστήρι και παρά τις καταστροφές που έχει υποστεί στο πέρασμα του χρόνου μέχρι και σήμερα διατηρεί την έγκλη της. Εσείς που ζείτε στη Χίου, εδώ γεννηθήκατε και έχετε ζήσει, γνωρίζετε από πρώτο χέρι και πολύ καλά πολλές πληροφορίες για το μοναστήρι. Τι θα μας λέγατε? Χάρη στη Νέα Μονή Χίου, ένα κόσμημα βυζαντινό μοναδικής αξίας, η καρδιά της Χίου χτυπά πάντα βυζαντινά. Και μπορούμε να πούμε ότι από πλευράς πολιτιστικής, πολιτισμικής, πνευματικής αποτελεί το σημείο αναφοράς. Δεν νοείται κάποιος να σκεφτεί Χίο χωρίς τη Νέα Μονή όπου της γης. Γι' αυτό και αυτό το τόσο ζωντανό μοναστήρι που στη ροή των αιώνων όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε, όχι μόνο δεν αποχρωματίστηκε, αλλά καθώς προχωρά ο χρόνος ακάθεκτος αποκτά μεγαλύτερη ζωντάνια και αποτελεί πόλο έλξεως όλων των επισκεφτών από όλα τα σημεία του κόσμου. Αισθάνονται ότι εδώ έχουν έναν αναβαπτισμό, έχουν μία αποπνευμάτωση, έχουν μία ανάταση και μία ένταση συναισθηματική, ώστε να επιθυμούν κάθε χρόνο να το βλέπουν. Δεν υπάρχει ένας κορεσμός στους επισκέπτες ότι το είδα, δεν θέλω να ξαναπάω. Αντιθέτως, επανέρχονται και ανανεώνονται και ανασυνθέτουν αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει μέσα στην ψυχή τους ως βιώματα. Αυτό που κάνει ξεχωριστό το συγκεκριμένο μοναστήρι, τι είναι? Για να μην αδικήσω για τα άλλα μοναστήρια της Χίου, που είναι ένα αγιονύσι όντως και που έχουν μια ιστορία λαμπρή, π.χ. Άγιος Μινάς και όχι μόνο, θα πω ότι εδώ ο σύνδεσμος του μοναστηριού με το Βυζάντιο, αλλά και η αρχή της ιστορίας του από τη Βυζαντινή εποχή και εξής, το κάνει να είναι ξεχωριστό για τους εξής λόγους. Πρώτα-πρώτα εδώ υπήρξε ένας μοναχισμός και ασχητισμός πάρα πολύ ζωντανός.
αν σκεφτούμε ότι είχε 800 με 1000 μοναχούς που όταν υποδέχονταν τους αυτοκράτορες και τις αυτοκράτηρες του Βυζαντίου παρατάσσονταν για να τους υποδεχθούν και ήταν ένα μαύρο δάσος από ρασοφόρους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι ένα τυχαίο μοναστήρι. Έχει μία δυναμική ανεπανάληπτη στον χρόνο και στον τόπο. Ύστερα, πώς δημιουργήθηκε το μοναστήρι? Στο προβάτιον όρος πάνω ψηλά υπάρχει η σκήτη των Αγίων Πατέρων. Είναι μια καταπληκτική σκήτη μέσα στο βουνό που και μόνο να μπεις μέσα αισθάνεσαι την ανάγκη να σκητεύσεις και εσύ, να προσευχηθείς και εσύ, να έχεις μια ανάταση πνευματική. Βρισκόμαστε στην σκήτη των Αγίων Πατέρων, στον χώρο του Σπηλαίου, όπου έζησαν οι τρεις Άγιοι Πατέρες, Νικήτας και Ιωάννης οι αυτάδελφοι και ο συνασκητής τους Ιωσήφ. Ζήσανε περίπου το πρώτο μισό του 11ου αιώνος και από εδώ βλέπανε ένα φως να βγαίνει τις νύχτες από εκεί που είναι σήμερα η Νέα Μονή. Την ημέρα κατεβαίνανε και πηγαίνανε στο πυκνό δασάκι που υπάρχει στην περιοχή, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν την πηγή του φωτός, ώσπου αποφασίσανε τελικά να βάλουν φωτιά σε αυτό το μικρό δασάκι και αν είναι εκ του Θεού αυτό το οποίο βλέπανε, το όραμα το οποίο βλέπανε, θα σταματούσε η φωτιά στην πηγή του φωτός. Αν όμως δεν ήταν εκ του Θεού, αυτό θα καταστρεφότανε. Όντως αυτό κάνανε, βάλανε φωτιά στο δάσος, στο μικρό δασάκι, και η φωτιά σταμάτησε θαυματουργικά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που ήταν πάνω σε ένα σκήνο, σε ένα μυρσίνι όπως λένε εδώ, στην τοπική διάλεκτο. Πήραν την εικόνα περί χαρίς και την φέρανε μέσα στο σπήλαιο όπου ζούσανε. Η εικόνα όμως θαυματουργικά κατέβαινε πάλι στο ίδιο μέρος και καταλάβανε ότι πρέπει να φτιάξουν εκεί ένα μοναστήρι. Βέβαια οι δυνατότητές τους ήταν πενιχρές εφόσον ζούσανε μέσα σε αυτό το σπήλαιο. Με όραμα τους αποκαλύφθηκε από την Παναγία ότι στην Μυτιλήνη βρισκόταν εξόριστος ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος και ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτοκράτορας. Και αποφασίσαν οι τρεις πατέρες, πήγανε στην Μυτιλήνη και του το ανακοινώσανε. Με την υπόσχεση ότι όταν θα γίνει αυτοκράτορας θα τους φτιάξει ένα μοναστήρι σε εκείνο το σημείο που θέλανε. Και για την βεβαίωση των λόγων του ζητήσανε να... τις υποσχέσεις βέβαια που έδωσε ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, ζητήσανε και τους έδωσε το δακτυλίδι του. Όταν μετά από χρόνια ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος έγινε αυτοκράτορας, το 1040 περίπου, οι τρεις πατέρες του θυμίσανε την υπόσχεση την οποία τους είχε δώσει. Εκείνος δεν το θυμότανε και όταν του φανερώσαν το δακτυλίδι, θυμήθηκε το όλο γεγονός και τους είπε: πηγαίνετε στην Κωνσταντινούπολη, όποιο ναό ή όποιο μοναστήρι σας αρέσει, θα στείλω μηχανικούς για να το φτιάξουν. Και τους άρεσε ο ναός ή μοναστήρι, δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, των Αγίων Αποστόλων, το οποίο βρισκότανε περί των τυχών των Ανακτόρων. Έστειλε μηχανικούς ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος και έφτιαξε τη Νέα Μονή, σχεδόν όπως την γνωρίζουμε σήμερα, γιατί έχει υποστεί πολλές καταστροφές ανά τους αιώνες και έχει αλλάξει κτηριακά αρκετά. Αυτού του αρχιτέκτονα, του τόσο λαμπρού που έκανε αυτό το αριστούργημα, ποτέ δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Προφανώς γιατί οι Βυζαντινοί φρόντιζαν να κάνουν αριστούργηματα που να είναι για τη δόξα του Θεού και όχι για την προσωπική τους δόξα. Φυσικά ήρθαν και σπουδαίοι τεχνίτες και ήρθαν και τα υλικά τα οποία ήταν τα καλύτερα ποιοτικά από την Κωνσταντινούπολη. Τα σπίτια των τεχνητών ήταν στον Ανάβατο, αυτά τα κάστρα. Ήταν καστρόσπιτα για να αποφύγουν και τις πειρατείες της εποχής εκείνης. Και έκτισαν το μοναστήρι σε 12 χρόνια, σε μια λαμπρή 12ετία αρχιτεκτονική και διακοσμητική. Το 55 κοιμήθηκε ο Μονομάχος και το 54 τελείωσε το μοναστήρι, δεν πρόλαβε να χαρεί αυτή την προσωπική του δημιουργία. Έκτοτε συνέχισαν οι αυτοκράτηρες Ζωή και Θεοδώρα να προσθέτουν κτίσματα στο μοναστήρι, όπως είναι ο Εξονάρθικας, τον οποίο επιμελήθηκε και φρόντισε η αυτοκράτηρα Θεοδώρα. Και γι' αυτό μέχρι σήμερα ο ιερεύς όλες τις ακολουθίες μνημονεύει Κωνσταντίνου
Ζωής και Θεοδόρας των Αυτοκρατόρων, που είναι οι κτήτορες, που είναι οι ιδρυτές, που είναι οι πλούσιοι και γενναιόκαρδοι χορηγοί. Για να δούμε αυτή τη γενναιοκαρδία, αυτά να σας πω ότι εδώ υπάρχουν πολλά αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, χρυσή η σφραγίδα του αυτοκράτορα, που παρήχε πάρα πολλά προνόμια και αποτελούν αδιάσυστα τεκμήρια ιστορικά για τη Μονή. Φυσικά δεν σώθηκαν όλα, είναι εκατοντάδες αυτά που υπήρξαν, αλλά και από αυτά τα 21 καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Το μοναστήρι αποτελεί μια δόξα για τη Χίο, όχι διότι είχε στην κατοχή του πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Ίσως να πείτε, καλά, οι καλόγυροι μοναχοί είχαν τάση πολυκτιμοσύνης. Ασφαλώς όχι, δεν τους ενδιέφερε η πολυκτιμοσύνη, αλλά όλα αυτά τα οποία κατήχαν, και επειδή πέρασε και τουρκοκρατία και οι Τούρκοι άφηναν στα ιερά βακούφια, τα ιερά τεμένη και μοναστήρια, την περιουσία, γι' αυτό και οι πιστοί αφιέρωναν την περιουσία για ψυχική σωτηρία εικονικά, αλλά ουσιαστικά διότι ετρέφοντο από την περιουσία αυτή. Το μοναστήρι δεν τα κράταγε για τον εαυτό του, αλλά πάλι για τους πολίτες, και χρηματοδοτούσε στρατεύματα ακόμη της Χίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τον ρόλο, τον πολύτροπο και πολυδυναμικό που ασκούσε το μοναστήρι για τα χιακά δρόμενα, τα πολιτιακά, τα εκκλησιαστικά, αλλά και τα πολεμικά. Δέχτηκε πολλές επιδρομές και τον 13ο αιώνα από Άραβες και από έναν μαμονά που είχε δύο κόρες, Τούρκο, και επειδή έγιναν χριστιανές πολέμησε το μοναστήρι. Όμως από όλη αυτή την πολεμική πάντοτε έβγαινε νικητής το μοναστήρι με τη χάρη της Παναγίας. Φυσικά στο σεισμό του 1881 έγιναν πολύ μεγάλες ζημιές, η Χίος σχεδόν ισοπεδώθηκε. Προσπάθησε πάλι να αναδημιουργηθεί, έχει μια διαρκή ζωντάνια. Μπορούμε να πούμε ότι αναγεννάται από την τέφρα του το μοναστήρι, γιατί έχει τη χάρη της Παναγίας. Και από άλλες επιδρομές και επί τουρκοκρατίας, το 1822 έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή. Κρύφτηκαν εδώ πάρα πολλοί χείοι, τους οποίους εσφαγίασαν οι Τούρκοι. Θα δούμε μέσα στο οστεοφυλάκιο και τα οστά τους, τα οποία είναι με τη λόγχη σημαδεμένα, και τα κρανία τους κτλ. Ήταν λοιπόν και καταφύγιο των χριστιανών το μοναστήρι. Ασκούσε έναν κοινωνικό ρόλο, πολεμικό ρόλο, φιλανθρωπικό ρόλο, αγιαστικό ρόλο, πνευματικό ρόλο και φυσικά και διανοητικό ρόλο. Από εδώ έχουν περάσει πάρα πολλοί διανοούμενοι, ιερωμένοι. Και φυσικά, αν φανταστούμε τους 800 με 1000 μοναχούς, από αυτούς πάρα πολλοί θα ήταν μοναχοί καλλιεργημένοι. Και από εδώ βέβαια πέρασε ο Άγιος του αιώνα μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Το μοναχολόγιο αναγράφει το όνομά του, είχε πνευματικό του γέροντα τον Όσιο Παχώμιο, που θα δείτε πολλά πράγματα αν ανεβείτε στη Σκήτη. Υπάρχει μια ωραία κάρτα που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος στο μοναστήρι στη Σκήτη των Αγίων Πατέρων και γράφει ότι πουθενά δεν αναπαύθηκε τόσο όσο σε αυτή τη Σκήτη. Και εδώ εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα και από εδώ ξεκίνησε να σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, στη συνέχεια να πάει στην Αλεξάνδρεια με χορηγούς, προστάτες και με εκείνες θα λέγαμε χίους ευεργέτες, πολύ μεγάλους χίους ευεργέτες. Κυρία Μισαηλίδου, το καθολικό είναι το πιο σημαντικό κτίσμα μέσα στο μοναστηριακό συγκρότημα. Ποια είναι τα βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του? Ας ξεκινήσουμε από το ποια είναι η δομή του σημερινού καθολικού της Νέας Μονής. Αποτελείται από το ιερό, το βασικότερο βέβαια σε ένα ναό, τον κυρίως ναό, τον εσονάρθικα, τον εξονάρθικα, ένα πρόσκτισμα που σήμερα είναι και είσοδο στη Μονή, και το καμπαναριό που έχει προσθεθεί στο δυτικότερο άκρο του κτηρίου. Το 1998 έγινε καθαίρεση των επιχρησμάτων και ήταν μία έκπληξη για όλους όσους σχετίζονταν με το έργο της αποκατάστασης η τυχοποίηση που εμφανίστηκε, γιατί θα περίμενε κανείς ένας ναός που έχει κατασκευαστεί με αυτοκρατορική χορηγία να είναι πιο πολυτελής η τυχοποίηση του και όχι τόσο φτωχή όσο φαινόταν η τυχοποίηση του καθολικού της Νέας Μονής. Σήμερα μπορούμε να το δούμε ότι φέρει ένα κοκκινοπό επίχρησμα. Δεν είναι κάτι καινούριο όπως νομίζουν πολλοί, αλλά είναι μια τεχνική που ήταν συνηθισμένη κατά τη Βυζαντινή περίοδο, είναι η τεχνική της εξομάλυνσης. Όταν η τυχοποιία είναι
κατώτερης ποιότητας, δηλαδή χρησιμοποιούνται λίθοι οι οποίοι είναι ακατέργαστοι. Χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική για να μιμηθεί ο τεχνίτης με χαράξεις μετά πια επάνω στο επίχρησμα τα ισόδομα συστήματα δόμησης, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερη κανονικότητα οι πέτρες που φαίνονται στην όψη του ναού, να είναι δηλαδή πιο επιμελημένη η όψη. Το καθολικό λοιπόν της Νέας Μονής έχει κατασκευαστεί με έναν πολύ συνηθισμένο τρόπο που τον ακολουθούσαν τα μνημεία της σχολής της Κωνσταντινούπολης, είναι η μεικτή τεχνική. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε ζώνες από πλίνθους και λίθους που εναλλάσσονταν μεταξύ τους. Και για να έχουμε ένα καλύτερο αισθητικό οπτικό αποτέλεσμα έχει χρησιμοποιηθεί παράλληλα η τεχνική της εξομάλυνσης. Μπορείτε να δείτε εξωτερικά στις όψεις ότι διαρθρώνονται αυτά τα τόξα, τα τυφλά ψιδώματα. Και το καμπύλο τμήμα αυτών των αψιδωμάτων φέρει πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Με διάφορα μοτίβα μπορούμε να αναγνωρίσουμε μεάνδρους, πλέγματα, πυροστρόβιλους, ήλιους, καρδιές, που κατά κάποιο τρόπο δίνουν μεγαλύτερη πλαστικότητα στις εξωτερικές όψεις και κάνουν διάφορες φωτοσκιάσεις με τον ήλιο. Ζωντανεύουν δηλαδή τις όψεις του κτηρίου με αυτόν τον τρόπο. Ένα εξίσου σημαντικό μέρος είναι και η τράπεζα. Ναι, η τράπεζα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι ενός μοναστηριού, γιατί είναι συνδεδεμένο με το, με την ακολουθία, με τη λειτουργία που γίνεται, και συνήθως μετά από κάθε λειτουργία πήγαιναν εκεί για να γευματίσουν, να προσευχηθούν παράλληλα. Το χαρακτηριστικό της τράπεζας της Νέας Μονής, που βέβαια πρέπει να πω ότι το κτίριο είχε κατασκευαστεί τον 11ο αιώνα. Έχει υποστεί όμως πάρα πολλές ανακατασκευές σε διάφορες χρονικές περιόδους, γιατί η Νέα Μονή, όπως και η Χίος, είναι ένας πολύπαθος τόπος από λαιλασίες, από σεισμούς, και έχουν αφήσει τα σημάδια τους πάνω στα κτίρια, στην ίδια τη Μονή. Αυτό που την κάνει ξεχωριστή τι είναι? Ναι, θα έλεγα ότι είναι το τραπέζι που κυριαρχεί, είναι ένα κτιστό τραπέζι, η πάνω επιφάνεια του οποίου κοσμείται με ένα μαρμαροθέτημα, δηλαδή είναι χωρισμένο σε 15 διάχωρα, σε 15 πίνακες, να το πούμε καλύτερα, που έχουν γεωμετρικά μοτίβα, κατασκευασμένα από κρούστες, από πολύχρωμες κρούστες μαρμάρου. Είναι ένα αρκετά καλά σωσμένο παράδειγμα τραπεζιού με μαρμαροθέτημα. Σήμερα βέβαια, μετά από τις εργασίες που έχουν γίνει στο πλαίσιο του τρίτου κοινοτικού προγράμματος, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Στήριξης, έχει μετατραπεί σε μουσιακό χώρο και φιλοξενεί και ευρήματα από το καθολικό, από ανασκαφές που έχουν γίνει, αλλά και κάποια αγγεία που βρίσκονταν στους θόλους της Κινστέρνας. Η Κινστέρνα επίσης είναι ένα κτίριο του 11ου αιώνα, διατηρείται πάρα πολύ καλά, κάλυπτε τις ανάγκες του μοναστηριού σε νερό, στηρίζονται οι θόλοι σε κολόνες, και στο δώμα της Κινστέρνας υπάρχουν τρύπες από τις οποίες ήταν δυνατόν να συλλεχθεί το νερό της βροχής. Συγκεντρωνόταν στο εσωτερικό της Κινστέρνας και μπορούσαν μετά να το χρησιμοποιήσουν για οποιαδήποτε χρήση ήταν απαραίτητο. Το Μουσείο της Μονής στεγάζεται στον επάνω όροφο του συγκροτήματος των κελιών, στο δυτικό τμήμα της εισόδου. Αποτελείται από δύο αίθουσες. Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται έργα αργυροχοΐας και φορητές εικόνες του 18ου και 19ου αιώνα. Αγίος είναι ένα αγιονής, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Αγίους αναγνωρισμένους επισήμως από την Εκκλησία μας. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια, την εποχή της Τουρκοκρατίας, έχουμε πάρα πολλούς νεομάρτυρες. Εδώ στη Χίο μας, στα μοναστήρια μας, υπήρχαν οι περίφημοι αλήπτες, οι πνευματικοί προπονητές. Έφευγαν λοιπόν από τα διάφορα μέρη
της Μικράς Ασίας και από τα νησιά του Αιγαίου για να έρθουν εδώ να βρουν πνευματικούς γέροντες, άνθρωποι οι οποίοι άλλαξαν την πίστη τους και μετά ήρθαν σε Αυτόν και ήρθαν να μετανοημένοι, να εξομολογηθούν και να επιστρέψουν πάλι στην Ορθόδοξη πίστη. Στο μοναστήρι μας έχουμε τη μεγάλη ευλογία, έχουμε και το χέρι και το πόδι του Αγίου Κυρίκου, του Τριετούς, που μαρτύρησε με τη μητέρα του την Αγία Ιουλίτα, και μάλιστα είναι και άφθαρτο το χέρι και το πόδι. Όπως γνωρίζουμε τους Αγίους που άφθαρτους, τον Άγιο Γεράσιμο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Ανιτορόσο. Έχουμε εδώ μέρος Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Άγιος Νεκτάριος αυτό το μοναστήρι εκάρει μοναχός και έλαβε το όνομα Λάζαρος ο Παναστάσιος. Και όταν χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος στο Ιεροπιτροπολιτικό Ναοτισχείο, έλαβε το όνομα Νεκτάριος με αυτό που αγίασε. Ήταν γραμματέας της Νέας Μονής της Χίου και μάλιστα υπάρχουν και κώδικα της Μονής, όπου τον έχουμε και φωτοτυπημένο. Είναι τεκμήριο ντοκουμέντο της παρουσίας του Αγίου Νεκταρίου, που υπογράφει ο γραμματικός της Μονής Νεκτάριος Κεφαλάς. Το 1822 έγινε εδώ μία από τις μεγαλύτερες σφαγές των Τούρκων, όπως στον Άγιο Μινά, στο Κάβο Μελανιό. 3.500 γυναικόπαιδα κρύφτηκαν με 600 μοναχούς. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να διασωθούν αν άλλαζαν την πίστη τους. Οι μοναχοί με τους λίγους μαχητές πολέμησαν. 5 μέρες κράτησε η αντίσταση της Μονής. Τελικά έριξαν την πύλη της Μονής, μπήκαν μέσα και άρχισαν τις σφαγές. Οι μοναχοί προσπάθησαν να σώσουν τα γυναικόπαιδα. Έβαλαν τα σώματά τους μπροστά από βαστώντας εικόνες. Αλλά όταν οι Τούρκοι τους είπαν, αν θέλετε να ζήσετε, να αλλάξετε την πίστη σας πατώντας τις εικόνες, δεν το δέχτηκαν και όλοι σφαγιάστησαν. Ο ναός θυμίζει τους ναούς της Κωνσταντινούπολεως. Έχουμε 2 νάρθηκες, έσω νάρθηκα και έξω νάρθηκα, όπως είναι στην Αγία Σοφία, στη Μονή της χώρας. Από εξ αρχής που κτίστηκε το μοναστήρι υπήρχαν οι 2 νάρθηκες. Ο ναός ανήκει όσον αφορά στην αρχιτεκτονική του στον λεγόμενο οκταγωνικό τύπο με το χαρακτηριστικό προσωνύμιο νησιωτικός, γιατί διασώθηκε τέτοιος τύπος ναού στη Χίο και στην Κύπρο. Στη βάση ο ναός είναι τετράγωνος, όπως βλέπετε. Όσο ανεβαίνουμε δημιουργούνται οι κόγχες όπου εφάπτεται ο τρούλος και δημιουργούνται και τα λεγόμενα σφαιρικά τρίγωνα, όπου εκεί ακουμπούν οι οθήσεις του τρούλου. Ο σημερινός ο τρούλος είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον παλαιότερο τρούλο, που ήταν πιο ανοιχτός το τύμπανό του ώστε να δέχεται τον Παντοκράτορα και τους 9 αρχαγγέλους. Μία ξεχωριστή πινελιά δίνει και το βυζαντινό ρολόι που υπάρχει μέσα στο χώρο του Καθολικού. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό το ρολόι είναι περίπου 200 ετών. Δωρήθηκε από Αρμένη, όπως με έλεγε η μακαριστή γερόντισσα, εδώ στο μοναστήρι μας, και δείχνει τη βυζαντινή ώρα. Πηγαίνει 6 ώρες μπροστά σε σχέση με τη δική μας ώρα. Είναι η ώρα της εποχής του Κυρίου μας. Η Νέα Μονή Χίου είναι ένα από τα 3 μνημεία του ελλαδικού χώρου που σώζουν κατά μεγάλο μέρος τον αρχικό ψηφιδωτό τους διάκοσμο της Μεσοβυζαντινής περίοδου. Κατά την εποχή της κατασκευής τους, είχε ήδη αποκρισταλωθεί στο Βυζάντιο το εικονογραφικό πρόγραμμα διακόσμου του ναού με όλους τους συμβολισμούς και τις θεολογικές προεκτάσεις του. Τα ψηφιδωτά της Νέας Μόνης θεωρούνται από τα καλύτερα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Στην πατρίδα μας έχουμε 3 μοναστήρια μαζί με τη Νέα Μονή, τον Όσιο Λουκά, τη Νέα Μονή της Χίου και τη Μονή Δαφνίου, τα οποία ακολουθούν αυτόν τον οκταγωνικό τύπο και τη διακόσμησή τους με ψηφιδωτά. Ειδικά τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής
ήρθαν οι καλύτεροι τεχνίτες, τα καλύτερα κλιμάκια της Κωνσταντινούπολης. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η τέχνη των ψηφιδωτών και όσοι ασχολούνταν με τα ψηφιδωτά ήταν υπό την αιγίδα του εκάστοτε αυτοκράτορα. Κανένας δεν μπορούσε να αγιογραφήσει ναούς με ψηφιδωτά παρά μόνο ο αυτοκράτορας. Μόνο στα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κάποιοι πλούσιοι μπόρεσαν σε κάποιους ναούς που έκτισαν να διακοσμήσουν τους ναούς τους με ψηφιδωτά. Ό,τι καλύτερο υπήρχε λοιπόν εκείνη την εποχή ήρθε εδώ στη Νέα Μονή. Τα ψηφιδωτά ανήκουν στη λεγόμενη Κωνσταντινοπολίτικη τέχνη, η οποία δεν έχει ακόμα επηρεαστεί από τη δυτική τεχνοτροπία. Γι' αυτό και βλέπετε παντού να δεσπόζει ο χρυσός κάμπος. Δεν υπάρχει φυτικός διάκοσμος, δεν υπάρχουν σπίτια. Βλέπετε, όλα τα πρόσωπα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας, βγαίνουν μέσα από αυτό το χρυσό κάμπο, όπως ονομάζεται. Το χρυσό είναι αληθινό φύλλο χρυσού, η ψηφίδα γυαλί, μάρμαρο και πέτρα, και τέτοια ψηφιδότητα θα δούμε στην Αγία Σοφία και στη Μονή της χώρας της Κωνσταντινούπολης. Στον Τρούλο υπήρχε ο Παντοκράτορας, που δυστυχώς κατέρευσε με το φοβερό σεισμό του 1881, όπου δέσποζε ο Παντοκράτορας, και υπήρχαν 9 αρχάγγελοι οι οποίοι δορυφορούσαν τον Κύριο, τον Παντοκράτορα. Κάτω από τους αρχαγγέλους έχουμε στα 4 σημεία της Εκκλησίας, του Καθολικού, του Κυρίως Ναού, τους 4 Ευαγγελιστές, καθώς και όλους τους Αποστόλους. Δυστυχώς 3 από τους Ευαγγελιστές μόνο σώζονται. Καταστράφησαν με το φοβερό σεισμό του 1881. Κάτω ακριβώς από τον Τρούλο έχουμε τη ζωή του Κυρίου σε ψηφιδωτά, τον Ευαγγελισμό, τη γέννηση, την υπαπαντή, τη σταύρωση, αποκαθήλωση, μεταμόρφωση και Ανάσταση. Ψηφιδωτά έχουμε και στον Εσονάρθικα και στο Ιερό Μέσα, η Πλατιτέρα, όπου δυστυχώς είναι ακέφαλος και δορυφορείται από τους 2 αρχαγγέλους, τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ. Τα ψηφιδωτά, λόγω και από το υλικό που είναι κατασκευασμένα από γυαλί, μάρμαρο, πέτρα, είναι, θα λέγαμε, η αιώνια τέχνη. Είναι βασιλική τέχνη, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, αφού μόνο με αυτοκρατορικές παροχές μπορούσε κάποιος να αγιογραφήσει ναούς με ψηφιδωτά. Και αυτό μόνο ο αυτοκράτορας μπορούσε. Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το δάπεδο της Νέας Μονής. Παρατηρούμε στην διπλανή αίθουσα τους 5 κύκλους. Συμβολίζουν κάτι? Οι 5 κύκλοι συμβολίζουν τους 5 άρτους πολλαπλαστίας τέντες, που μαζί με τα 2 ψάρια χόρτασαν 5.000 άνδρες, χώρια τα γυναικόπαιδα, που κατά τους ερμηνευτές όλοι μαζί αυτοί που έφυγαν και χόρτασαν ήταν 15.000. Και συνηθίζεται τα λεγόμενα πεντάομφαλα να υπάρχουν σε μεγάλα μοναστήρια όπως το Άγιον Όρος, ακόμα και στην Αγία Σοφία και στο Ναό της Αναστάσεως στο Ιεροσόλυμα, στη Ραβένα, στους περίφημους Βυζαντινούς ναούς που υπάρχουν. Μπαίνοντας κάποιος μέσα στο χώρο της Μονής, από τον πυλώνα της Μονής, και ειδικά όταν εισέρχεται μέσα στον Ιερό Ναό, αλλάζει η διάθεσή του, αλλοιώνεται. Είναι αυτό που ονομάζουμε κατάνοιξη. Η κατάνοιξη βέβαια είναι κάτι το επιφανειακό. Στην Εκκλησία μας όμως μιλάμε εμείς για μυσταγωγία. Να μην μείνουμε στην επιφάνεια, να μην τα δούμε επιδερμικά, συγκινησιακά. Πρέπει λοιπόν όλη αυτή η κατάνοιξη να περάσει μέσα στην καρδιά μας με ένα μυστικό τρόπο, αγωγός, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, είναι να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι. Και φεύγοντας από την Εκκλησία, πραγματικά όταν βρεθούμε στον δρόμο και δούμε και κάποιον που μπορεί να μην του μιλάμε, να μπορούμε να του πούμε μια καλημέρα. Αυτή είναι η αλλαγή που ζητάει ο Θεός από μας. Να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι. 1000 χρόνια η Παναγία μας λάμπει πνευματικά μέσα στις καρδιές μας. Έχουμε δει πάρα πολλά θαύματα που οι άνθρωποι με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία του Θεού και με την ευχή της Παναγίας άλλαξε η ζωή της. Αυτό είναι το αληθινό πνευματικό φως το οποίο μας δίδει η Παναγία μας. Παναγία, όλες οι εικόνες, το χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι ότι τις ονόμαζαν οδηγήτριες, γιατί όλες μας δείχνουν με το χέρι της τον Χριστό, μας οδηγούν στον Χριστό. Και τελικά λοιπόν το αληθινό φως είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Από αυτό που το φως που παίρνει και η ίδια η Παναγία μας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι η αρχόντισσα του νησιού μας,
ξεχωρίζει εδώ στο μοναστήρι μας, 1000 χρόνια. Το μεγάλο θαύμα είναι ότι 1000 χρόνια δεν έπαψε να λειτουργεί το μοναστήρι. 16 φορές καταστράφηκε στα 1000 χρόνια το μοναστήρι μας. Και όμως συνεχίζεται μέχρι σήμερα η λατρεία. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Επίσης, το 1881 με το φοβερό σεισμό, όπου υπήρξαν 3.600 νεκροί, έπεσε ο τρούλος του μοναστηριού, το καμπαναριό, ο πύργος και πολλά από τα κελιά της μονής. Η εικόνα διασώθηκε όμως ανέπαφος από τα συντρίμια του τρούλου. Έχουμε ένα ακόμα θαύμα της διασώσεως της θαυματουργού εικόνας. Όπως και το 1890 που κάηκε το τέμπλο της Μονής, από όλες τις εικόνες τις δεσποτικές, η εικόνα η θαυματουργό της Παναγίας μας παρέμεινε ανέπαφος. Μάλιστα με την τελευταία συντήρηση που κάναμε, βρήκαμε ίχνη από την παλαιά φωτιά πάνω στην εικόνα τη θαυματουργό. Έρχονται εδώ ο κόσμος να προσκυνήσει την Παναγία μας, και αφήνει τον πόνο του και με τη χάρη του Θεού κάνει πολλά θαύματα. Τα έχουμε δει με τη χάρη του Θεού, και ιδιαίτερα εδώ τάζουν παιδιά, γι' αυτό κάνουμε και πολλά βαπτίσματα εδώ στο μοναστήρι μας. Βαπτίζεται η δούλη του Θεού Κατερίνα εις το όνομα του Πατρό. Γίνονται πάρα πολλά θαύματα, ένα θα σας αναφέρω μόνο. Εδώ είναι το προσκύνημα της Χίου. Χιλιάδες σειραίουν από όλη τη Χίο στη Νέα Μονή. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει μια ζωντάνια ανίποτη. Κάποια τουρκάλα την εποχή της τουρκοκρατίας Παμπλουτή, ο πύργος της οποίας σώζεται στο κέντρο της Χίου και ονομάζεται Καμένος Πύργος, ήθελε να έρθει στη Νέα Μονή. Αλλά η Νέα Μονή ήταν τότε ανδρικό μοναστήρι. Έγινε γυναικείο από το 1950 μέχρι και το 14 πρόσφατα που μετετράπη σε ανδρικό. Λέει, εγώ θα πάω στη Νέα Μονή και ας μην επιτρέπετε. Στο δρόμο καθώς ερχόταν, της ανακοίνωσαν οι υπηρέτες της ότι καίγεται ο πύργος της. Παρακάλεσε λοιπόν τη Νέα Μονή και είπε, σε παρακαλώ Παναγία μου, δώσε να σωθεί το δωμάτιο με τα κοσμήματα, τα χρήματα και ό,τι πολυτελές έχω, και θα δώσω ένα χρυσοήφαντο τάπητα και χαλί σε σένα, θα το προσφέρω. Πραγματικά γυρνώντας, κάει και όλος ο πύργος. Η αίθουσα αυτή, το δωμάτιο με τα πολύτιμα, διατηρήθηκε. Και κάθε χρόνο, στη χάρη της Νέας Μονής 23 Αυγούστου, εκθέτουν αυτόν τον χρυσοήφαντο τάπητα, τον οποίο χάρισε. Και φυσικά, πολλές φορές, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, που είναι οι μοναχές και οι μοναχοί τώρα, άκουν ουράνιες ψαλμωδίες μέσα στο ιερό και βλέπουν φως. Και κάποτε χτυπούν οι καμπάνες χωρίς να τις αγγίζει χέρι. Και θεραπεύονται πάρα πολύ. Κάθε χρόνο περνούν από εδώ πάρα πολύ και αν έρθετε σε θείες λειτουργίες, σε αγρυπνίες, σε ακολουθίες, θα δείτε όλη τη Χίο να σειραίει εδώ. Στην Ανάσταση είναι το κάτι άλλο, την Πρωτοχρονιά κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ένα ζωντανό μοναστήρι με μια αφάνταστη δυναμική. Δεν είναι αυτό που λέμε, α, είναι του 11ου αιώνα, του 1045-1046 και τώρα πια παρήκμασε. Θέλω να πιστεύω ότι στη ροή του χρόνου σημαδεύει το χρόνο, σταματά το χρόνο η Νέα Μονή. Γι' αυτό και το ρολόι του δεν ρυθμίζεται με βάση το σημερινό χρόνο, αλλά έχει μείνει στο Βυζάντιο. Εξάλλου ο χρόνος δεν υπάρχει, το γνωρίζουμε, είναι μια συμβατική έννοια, αφού δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Όλα είναι άναρχα και ατελεύτητα. Απλώς εμείς συμβατικά καθορίσαμε το χρόνο για να ρυθμίζουμε όλες τις ανθρώπινες βιωτικές δοσοληψίες μας. Εδώ στη Χίο υπάρχουν λαμπρά μοναστήρια, το ιστορικό του Αγίου Μινά, του Αγίου Κωνσταντίνου, της Αγίας Σκέπης, του Αγίου Στεφάνου, της Παναγίας της Βοήθειας, της Παναγίας της Μυστηριωτήσης, του Ταξιάρχη των Ταξιαρχών Ενίτων, της Αγίας Ματρόνας Χαλάντρων, πάρα πολλά μοναστήρια και πάρα πολλές εκκλησίες. Διότι Χίος χαρακτηρίζεται ως ένα αιματοβαμμένο νησί Αγίων και Μαρτύρων, Αγίο νήσι.
Η μαστίχα κατά την παράδοση την εκκλησιαστική βιτρώνει σε ένα μέρος του κόσμου, μόνο στα νοτιόχωρα της Χίου. Αν την πάνε στα βορειόχωρα δεν ευδοκιμεί. Αν την πάνε απέναντι στη Μικρασία δεν ευδοκιμεί, σε όποιο μέρος της γης. Εδώ μαρτύρησε ο Άγιος Ισίδωρος ο εξ Αλεξανδρίας. Ήταν αξιωματούχος και υπηρετούσε εδώ στη Χίο. Λοιπόν, επειδή δεν αρνήθηκε την χριστιανική πίστη, επί δεκείου μαρτύρησε και το σκήνομά του, το σώμα του, το έδεσαν σε δύο άρματα και άλογα. Το ένα πήγαινε από τη μια πλευρά και το άλλο από την άλλη, οπότε εξέσχισαν αυτό το τίμιο σώμα του και από όπου πέρασε ο σχήνος που υπήρχε, υπάρχει και σε άλλα μέρη σχήνος, έτρεξε αυτό το δάκρυ που είναι η μαστίχη και έχει συνδυαστεί οπωσδήποτε με τον Άγιο Ισίδωρο, που ο τάφος του βρίσκεται σε μια βασιλική του 4ου αιώνα, σε κατακόμβη, όπως και ο τάφος της Αγίας Μυρόπης δίπλα του, η οποία πήρε το σκήνομά του και το ενταφίασε. Ο επισκέπτης ερχόμενος εδώ, στη Νέα Μονή Χίου, με τι εικόνα φεύγει? Φεύγει με μια εικόνα αναβαπτισμού και μια εικόνα ανάτασης και θαυμασμού, διότι τέτοια μοναστήρια, όπου και αν πάει κανένα στον κόσμο, δεν θα βρει αυτή την τέχνη. Και η αρχιτεκτονική τέχνη, είναι οκταγωνικός ναός, και το ότι δεν χρειάζεται κείονες να στηριχθεί ο τρούλος, υπάρχουν πάρα πολλά λεπτά σημεία που μπορεί κανείς να παρατηρήσει. Από τις στιχογραφίες που αναφέρονται και στη Δευτέρα Παρουσία, έχει εσονάρθικα, έχει εξονάρθικα, έχει μια πάρα πολύ θαυμαστή τέχνη και αρχιτεκτονική και ψηφιδωτή τέχνη και μικρογραφία και των δαπέδων. Όλα αυτά εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη, του δημιουργούν μια ανάταση και μόνο να στραφεί και δει, ξέρω εγώ, την Ισάδου κάθοδον, ή αν δει τη Σταύρωση, ή αν δει τη Θεοτόκο. Εγώ όταν βλέπω τη Θεοτόκο, τι να σας πω ότι αισθάνομαι, τι ιερά αισθήματα, πόσο ανεβαίνω. Και είναι αυτό που έχει ανάγκη η εποχή μας, η οποία έχει κατέβει τόσο χαμηλά. Σε βάραθρο θα λέγαμε σήμερα, ώστε ο Παλαμάς, ο νεότερος ποιητής, να πει «Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο, που και καμιά φυλή δεν είδος τώρα, είναι γιατί με τον καιρόν το πέρασμα θα φτάσουμε σε ύψη ουρανοφόρα». Αυτά τα ουρανοφόρα ύψη θα μας τα δώσει η Νέα Μονή και τα ανάλογα μοναστήρια. Γιατί πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο, που καμιά φυλή δεν είδος τώρα. Αλλά αυτό δεν μας απογοητεύει, γιατί η Νέα Μονή σταματά το χρόνο. Μας γυρίζει πίσω, μας δημιουργεί ανατάσεις αγιοπνευματικές, ψυχοπνευματικές και μας δίνει την ελπίδα ότι το πέσιμο το πρωτάκουστο θα γίνει ανάβαση σε ύψη ουρανοφόρα. Η αλήθεια είναι ότι απομακρυνθήκαμε όλοι μας. Γι' αυτό και η κρίση είναι πνευματική. Η απομάκρυση από το Θεό είναι πνευματική κρίση. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος απομακρύθηκε από τον Θεό, απομακρύθηκε και από τον άνθρωπο. Και έτσι και η κρίση έγινε ηθική, με όλα αυτά που ονομάζουμε σήμερα οικονομική κρίση, κρίση αξιών κλπ. Η Εκκλησία αποτελεί ένα αποκούμπι. Βέβαια. Πάνω απ' όλα πνευματικό. Πάνω απ' όλα πνευματικό, αλλά βλέπετε όμως και η Εκκλησία σε αυτή την περίοδο που περνάμε, της κρίσεως, της οικονομικής όπως την ονομάζει ο κόσμος, πόσα προσφέρει από τα ιδρύματά της, τα συσίτια κλπ. Μόνο εδώ στη Μητρόπολη μας περίπου 670 άνθρωποι συσίτιζονται καθημερινώς. Χώρια ό,τι προσφέρει η Ιερά Μητρόπολη, οι ενορίες, τα μοναστήρια, που τα περισσότερα δεν φαίνονται. Επιστροφής λοιπόν στον Χριστό. Δύσκολο είναι, πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να νικήσουμε το μεγαλύτερο εχθρό μας, που είναι ο κακός μας εαυτός. Αλλά ο Κύριος μας είπε, χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, ο Θεός βοηθάει. Πολλές φορές που έρχονται εδώ οι πιστοί, τους δείχνω το περίφημο ψηφιδωτό της Ισάδου Κάθοδου, όπου ο Χριστός μας μέσα από τον τάφο βγάζει τον Αδάμ. Ο Αδάμ δεν έχει δύναμη να βγει από τον τάφο του. Έχει σκαλώσει το πόδι του για να βγει, αλλά δεν έχει δύναμη να βγει. Ο Χριστός όμως τον τραβάει από τον χέρι, το οποίο αν το δείτε, το χέρι του Αδάμ είναι νεκρό. Και ο Χριστός τον τραβάει μέσα από τον τάφο. Λοιπόν, όλα είναι του Χριστού μας. Φτάνει να έχουμε εμείς καλή θέληση, καλή διάθεση για τη σωτηρία μας. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια μας προσεγγίζουν πολύ πιο εύκολα από κάθε άλλη περίοδο. Και σιγά σιγά πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν σώζουμε εμείς, σώζει ο Θεός. Εμείς θα σπείρουμε και όταν θα έρθει η ώρα θα φανεί το έργο.
Παναγία Νεαμονήτισσα είναι ένα φωτεινό μονοπάτι το οποίο μας οδηγεί στο Χριστό. Γι' αυτό και οι Παναγίες ονομάζονται οδηγήτριες. Και όταν προσκυνούμε την Παναγία, εκείνη με το χέρι της μας δείχνει τον Υιό και Θεό της. Και λέει εκείνο να προσκυνείται. Να πούμε κάτι για τη Νέα Μονή. Και το ότι κάνει και όλη η περιοχή γύρω και δεν άγγιξαν οι φλόγες στη Νέα Μονή πρόσφατα, τι λέει αυτό το πράγμα? Είναι λοιπόν ένα πνευματικό κέντρο, είναι ένα πολιτισμικό, αρχιτεκτονικό, ένα κέντρο των ψηφιδωτών, ένα κέντρο πνευματικής αναγέννησης που έρχονται οι άνθρωποι και αισθάνονται μια πνευματική ανάταση, μια ανανέωση μέσα τους, και αυτή τη φτήνια που αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας με αυτή την περίφημη παγκοσμιοποίηση και τον ανιδανισμό, τον εξουδετερώνει το μοναστήρι αυτό το Άγιο και δημιουργεί ωραία βιώματα και προπάντων εκπέμπει ελπίδα. Μπορούμε να πούμε ότι η καρδιά της Χίου μας χτυπά δυνατά βυζαντινά, γιατί εδώ σε αυτόν τον τόπο αισθανόμαστε ένα άλλο Βυζάντιο. Και το άλλο Βυζάντιο βρίσκεται στην καρδιά της Χίου, τη Νέα Μονή. Πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος μεταφερθήκαμε τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, στην πανέμορφη Χίο, εκεί στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο. 842 τετραγωνικό χιλιόμετρα είναι η έκταση του νησιού και πραγματικά είναι πανέμορφη. Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών, είναι γύρω στις 50.000 οι κάτοικοι σήμερα που ζουν στην Χίο, και αν κάποιος βρεθεί εκεί, μεγάλο νησί είναι, πολλά έχει να κάνει, πολλά να δει, να το ευχαριστηθεί, να ξεκουραστεί, να το απολαύσει. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η Μυροβόλος Χίος, έτσι όπως την ονομάζουν. Να δει τα υπέροχα χωριά και να φτάσει και στα μοναδικά μοναστήρια. Σήμερα εμείς είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να ακούσουμε μάλλον πιο πολλά γι' αυτό το Αγιονήσι του Αιγαίου, όπως ακούσαμε και τη Μαρία Γιατράκου να το χαρακτηρίζει, τη διδάκτορα της φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να μιλήσουμε κυρίως και να μάθουμε στοιχεία για την Νέα Μονή της Χίου. Από τα φωτεινά μονοπάτια της ΕΡΤ ακούσαμε την Ελένη Μπιλιάλη, που είχε την επιμέλεια του σεναρίου και την παρουσίαση. Στη σκηνοθεσία ήταν ο Κώστας Παπαδήμας και η Ελένη Μπιλιάλη συνομίλησε με τον Δημήτρη Καράλη, τότε αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Χίου, την Άννα Μισαηλίδου, αρχαιολόγο, τη Μαρία Γιατράκου, διδάκτορα της φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Ιερομόναχο Αθανάσιο, ηγούμενο της Ιεράς Κήτης των Αγίων Πατέρων, και τον Ιερομόναχο Διονύσιο, ηγούμενο της Νέας Μονής Χίου. Εκεί λοιπόν φτάσαμε, αυτά ακούσαμε και κάπως έτσι ταξιδέψαμε. Και βέβαια πολλοί και οι σύγχρονοι Άγιοι της Χίου, που όταν με το καλό κάποιος βρεθεί εκεί, ας τον αναζητήσει. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, ευχαριστώντας όλους και όλες που μας κρατήσατε και τούτο το πρωινό ευχάριστη παρέα και μαζί συνταξιδέψαμε. Είναι όμορφες αυτές οι ραδιοφωνικές αποδράσεις. Για λίγο μας ταξιδεύουν. Η δύναμη και η γοητεία του ραδιοφώνου είναι αυτή ακριβώς. Να φτιάχνουμε τις εικόνες ακούγοντας μόνο λόγο και μουσική. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας πούμε και τούτο το πρωινό μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Χαίρετε. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
Παραγωγή Λικούργος Μαρκούτης. Δώσε νόημα στο καλοκαίρι σου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σε περιμένουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό, στην Παιανία Αττικής, Χριστιανούπολη για τα αγόρια και Ουρανού.